Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι του Ναργιλέ, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μας, είμαστε η CSF και στο σημερινό μας βιντεάκι θα σας παρουσιάσουμε ένα heat management device της αμερικάνικης εταιρείας Kaloud και όχι Kaloud, Μίτσο, που το λέτε όλοι εδώ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ο λόγος για το Kaloud Lotus One Plus Neeris, δηλαδή το γνωστό σε όλους, το πιο συνηθισμένο, αυτό που βλέπουμε παντού έξω και λέμε «Α, το Kaloud, αυτό που βάζουμε μέσα τα κάρβουνα». Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το 2012 ο ιδρυτής της εταιρείας Kaloud, Reza Bavar, εφήβρε τον όρο Heat Management Device και εφήβρε ταυτόχρονα και το Kaloud Lotus One, το οποίο μέχρι τα τέλη του 2012 έχει κυκλοφορήσει και άλλαξε μια για πάντα την αγορά του Ναργιλέ στο κομμάτι της διαχείρισης θερμότητας. Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, θα πάω να κάνω ένα γρήγορο unboxing από το Kaloud Lotus One Plus Neeris. Αρχικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Ζάνια, τον γνωστό και ως Hookah Specialist, ο οποίος πραγματικά για άλλη μια φορά μας έδειξε πόσο άψογος είναι στην εξυπηρέτησή του. Παραγγείλαμε το συγκεκριμένο προϊόν εχθές το βράδυ και το παραλάβαμε σήμερα το πρωί σε περίπου 12 ώρες από Αθήνα Χαλκιδική. Δεν είναι sponsored by the way το βίντεο, παιδιά, μην κατηγορείτε το Δημήτρη. Απλά είμαστε ευχαριστημένοι. Απλά το καλό να λέγεται. Το καλό να λέγεται. Και θα ξεκινήσω με το unboxing λοιπόν. Το συγκεκριμένο, όπως σας είπα, είναι το μαύρο. Εδώ βλέπετε έχουμε κάποια από όσα διαθέτουμε στη συλλογή μας από πριν, όλα σε χρώμα ασημί. Ο λόγος για τον οποίο δεν είχαμε μέχρι στιγμής το Kaloud Lotus One Plus Neeris, δηλαδή το μαύρο version αυτού του Heat Management Device, είναι ότι είναι αρκετά δυσέβρετο. Κυκλοφορεί, γίνεται sold out, δεν το ξαναφέρνουν, υπάρχει δυσκολία στο να το βρούνε. Γενικά εμείς τώρα βρήκαμε την ευκαιρία, το βρήκαμε στο Δημήτρη και είπαμε ότι θα το πάρουμε. Έχω μια δυσκολία με το άνοιγμα, αλλά θα τα καταφέρω. Είναι λίγο σφιχτό ρε φίλε. Λοιπόν, η Kaloud έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη συσκευασία. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αισθητικά τα προϊόντα τους, δηλαδή είναι πολύ premium η κατασκευή. Εδώ το σηματάκι, αρχικά γουστάρω φουλ το σηματάκι τους. Μαύρο κουτί, ωραιότατο, έχει από πάνω αυτό εδώ το χαρακτηριστικό χαρτί, από κάτω έχει το foam, το μαξιλαράκι και μέσα περιέχει το Kaloud Lotus One Plus Neeris, στο χαρακτηριστικό αυτό μαύρο ματ χρώμα, θα το βγάλω να το δείτε. Για μένα, πέρα από το ότι η Kaloud παρέχει την επικρατέστερη επιλογή όσον αφορά τη διαχείριση θερμότητας και σε προσωπική μου άποψη αποδοτικότητα αλλά και σε δημοτικότητα, γιατί το προτιμούν όλοι ειδικά στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο bowl με κερδίζει γιατί είναι και το συγκεκριμένο heat management device με κερδίζει γιατί είναι και πανέμορφο, δηλαδή αυτό το μαύρο ματ χρώμα είναι τόσο κομψό στα δικά μου μάτια και τόσο όμορφο, ταιριάζει άρτια εννοείται με κάποια μπολάκια μας, Δημήτρη, αν θυμάσαι, και με τον αργυλέ μας, με τον Nova, και τον παρακαλούσα πολύ καιρό να το αγοράσουμε. Από μέσα έχει τις τρυπούλες στο πλάι, έχει εδώ αυτές τις προεξοχές. Από κάτω έχει τις 8 μπύλες, οι οποίες ακουμπάνε συνήθως πάνω στον καπνό, ανάλογα και πώς κάνουμε το πακετάρισμά μας. Έχει φυσικά εδώ στο πλάι αυτό το κομμάτι το οποίο ακουμπάμε για να μην καώμε όταν θέλουμε να ανοίξουμε ή να κλείσουμε από πάνω το airflow, το οποίο προσαρμόζεται για να ανεβάζουμε ή να κατεβάζουμε τη θερμοκρασία ανάλογα με το τι επιθυμούμε και ανάλογα με τον καπνό μας. Αυτά λίγο πολύ. Για την εταιρεία Kaloud θα πω επίσης ότι υπάρχει άλλη μια επιλογή, το Kaloud Lotus 2, η έκδοση 2 δηλαδή, το οποίο είναι αυτό εδώ το προϊόν. Πολύ όμορφο επίσης αισθητικά, αλλά για μένα όχι εξίσου αποδοτικό. Έχω κάποια προβλήματα με το συγκεκριμένο heat management device όσον αφορά τη θερμοκρασία. Άλλες φορές μου ανεβάζει πολύ τη θερμοκρασία όταν έχω το καπάκι, με αποτέλεσμα να καίγεται ο καπνός και να μου βγάζει μια δυσάρεστη γεύση. Άλλες φορές όταν βγάζω το καπάκι για να ανεβάσω, να κατεβάσω κάπως τη θερμοκρασία και να γίνει πιο ευχάριστο και πάλι το κάπνισμα, δεν μου αποδίδει καλά τη γεύση. Δηλαδή, εγώ το χάνω λίγο και με κουράζει. Ενώ με το Kaloud Lotus One Plus το βάζω πάνω, βάζω το καπάκι, ανοιχτές τις τρύπες, τα δυο μου κάρβουνα μέσα και καπνίζω μια μισή ώρα χωρίς να χρειαστεί να κοιτάξω καν, να ανοίξω, να κλείσω, να κατεβάσω κτλ. Το ανοιγοκλίνω μόνο για να αλλάξω κάρβουνα αν χρειαστεί. Τι κάνεις? Το ανοιγοκλίνει ο Μίτσος μόνο για να αλλάξει κάρβουνα αν χρειαστεί. Εδώ βλέπετε και κάποιες άλλες εναλλακτικές που έχουμε στη συλλογή μας. Πρόκειται για ρέπλικα εκδόσεις των συγκεκριμένων δύο προϊόντων. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε τα συγκεκριμένα ρέπλικα στην κατοχή μας είναι επειδή είναι πολύ πιο οικονομικά. Το συγκεκριμένα το Kaloud Lotus One Plus κοστίζει γύρω στα 65, 60, 70, 55 ευρώ ανάλογα και την έκδοση. Το μαύρο είναι λιγάκι πιο ακριβό από το κλασικό ασημένιο.
Αυτό κοστίζει ακόμη περισσότερο. Θα το βρείτε από 80 μέχρι 90, μπορεί και 95 ευρώ, κάπου το πήρε το μάτι μου. Ενώ οι εναλλακτικές τους είναι στα 10, 15, 20, βαριά 25 ευρώ και για το ένα και για το δεύτερο. Τώρα αυτό θα μου πει κανείς, έχει διαφορά στο κάπνισμα, έχει κάνει καλύτερη την εμπειρία του καπνίσματος, αξίζει η διαφορά στα χρήματα. Είναι καθαρά υποκειμενικό το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θα πω ότι προφανώς το original κάνει καλύτερη δουλειά από το replica. Από την άλλη όμως, αν κάποιος δεν διαθέτει το budget να δώσει αυτά τα χρήματα, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά, για να πάρει 1, 2, 3, 4 call out, μπορεί να διαλέξει το replica να κάνει τη δουλειά του εξίσου καλά, γιατί είναι κάτι που είναι σχετικά αναλώσιμο στον αργυλέ. Και εμείς, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε 8 τέτοια στην κατοχή μας και μόνο τα 2 είναι τα original προϊόντα, για να μπορούμε να αλλάζουμε τα καπάκια, να αλλάζει ο Μίτσος τα καπάκια, γιατί εγώ δεν κάνω τίποτα εδώ μέσα, όπως έχουμε πει. Για να αλλάζουμε και να μην χρειάζεται να πλένουμε, να τρίβουμε κτλ. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να περάσω σιγά σιγά στο κάπνισμα, οπότε Μίτσο, πέτα δύο κάρβουνα και πάμε να το δούμε στην πράξη. Φύγαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να δούμε αυτό το κακό αγόρι σε δράση. Στο σημερινό μας καπάκι δοκιμάζουμε το Rasporn της Sage, το οποίο είναι ένας καπνός με raspberry και άλλα κόκκινα φρούτα, και το Ice Cactus της Holster, για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει. Το μπολάκι, όπως βλέπετε, είναι το Black Axe Dusha, που το έχουμε κάνει και review, ναργιλές γνωστά. Το Callout το έχουμε ανάψει με δύο κάρβουνα. Πολλοί προτιμούν να βάζουν και ένα τρίτο να το στερεώνουν πάνω για να βοηθάει είτε για το άναμα είτε και για τη διάρκεια του session. Εμείς είμαστε γενικά υπέρ της άποψης ότι το απλό, το πιο απλό είναι και το πιο καλό. Δηλαδή, εφόσον με δύο κάρβουνα για μας δουλεύει πάντα και δουλεύει αποδοτικά και σωστά και καλά, δεν το αλλάζουμε. Δεν πειραματιζόμαστε και πάρα πολύ. Οπότε έχουμε δύο κάρβουνα, κλειστό καπάκι με ανοιχτές τις τρύπες. Άλλοι καπνίζουν με, όπως σας είπαμε, τρία κάρβουνα και ανοιχτό το καπάκι. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο τι γίνεται σε δράση. Μίτσο, είσαι ενθουσιασμένος όσο εγώ. Mm-hmm. Για να δούμε. Πρέπει να είναι έτοιμο. Το έχουμε αφήσει γύρω στα 4 με 5 λεπτά σίγουρα. Οπότε οφείλει να είναι έτοιμο. Το βλέπω ψιλοκαπνίζει κιόλας. Ωραίο είναι, θες να το δοκιμάσεις. Εντάξει, τώρα όσον αφορά ένα heat management device, αυτά που μπορείς να πεις στο κάπνισμα είναι περισσότερο λίγο πολύ γνωστά, δηλαδή δεν είναι ένα μπολ που θα πω ότι αποδίδει πολύ τη γεύση κτλ. Είναι γνωστή η αξία του. Το θέμα είναι ότι είναι αποδοτικό, δουλεύει με πολλούς τρόπους, είναι κατάλληλο για μαύρα καπνά, για ξανθά, για οτιδήποτε. Μπορείς να παίξεις με δύο κάρβουνα, με τρία κάρβουνα, με ανοιχτό καπάκι, με κλειστό καπάκι. Είναι ένα πολύ ποικίλο, δεν είναι αυτή η λέξη που ψάχνω, Μίτσο, βοήθησέ με σε παρακαλώ. Είναι ένα heat management device το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και είναι δυνατό για όλες τις χρήσεις. Οπότε η αξία του είναι αυταπόδεικτη. Εγώ έχω ερωτευτεί, μπορώ να το κοιτάζω όλη μέρα. Νομίζω ότι είναι ίδιο με τα υπόλοιπα, απλά το δυνατό του χαρτί είναι ότι είναι μαύρο, ας πούμε, αυτό. Ναι, αυτό που μας κερδίζει είναι καθαρά το θέμα design, παρόλα εκτός από αυτό νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν καπνίσει σε καλά ο Lotus One Plus, οπότε γνωρίζουν πάνω κάτω για τι πράγμα μιλάμε. Και κάπου εδώ, μιας και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του βίντεο, θέλω να αναφερθείς λίγο, ρε Μίτσο, εδώ στην ανακαίνιση που έχεις κάνει, πέρα από τις κουρτίνες. Σήμερα νομίζω ότι είμαι και λίγο πιο φωτεινός, είναι η ιδέα μου. Κάνεις κάτι με τα φώτα. Είσαι διαφορετικά φωτεινός. Δηλαδή. Πιο φωτεινός δεν είσαι. Ωραία. Μ' αρέσει παρόλα αυτά αυτό. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και μου έχεις βάλει και ένα ωραίο μικροφωνάκι, γιατί και αυτό μας το λέγανε πολύ στα σχόλια. Γενικά γράψτε μας στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε από review. Έρχονται πολλά πράγματα.
μυστικά, δεν αποκαλύπτω, αλλά έρχονται πολλά ωραία πράγματα. Όπως σας είπα, σύντομα σκοπεύουμε να κάνουμε και ένα μικρό διαγωνισμό, οπότε stay tuned, μη χάνετε βίντεο. Μπολάκι θα είναι. Ναι, δεν ξέρω τι λέει ο κύριος από την κάμερα, δεν άκουσα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Να πω ότι το μιξάκι που έχω παίξει είναι 70% ρασπόρν, 30% ice cactus και είναι πολύ ωραίο, πολύ τίμιο, γλυκό αλλά και δροσερό ταυτόχρονα. Αν σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε μας ένα follow στα social media για να βλέπετε τα νέα μας, τι ανεβάζουμε κτλ. Γράψτε μας στα σχόλια, προτάσεις, τις απόψεις σας, ποιο είναι το αγαπημένο σας hit management device, αν θέλετε να δοκιμάσουμε κάποιο άλλο. Γενικά, λατρεύουμε το feedback, είναι αυτό που μας δίνει η ενέργεια. Οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, ήμουν ο Μίσα, ήταν ο Μίτσος, είμαστε οι CSF. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε.